Είμαστε με τον κύριο Ηλία Πίκουλο και η συνέντευξή μας έχει θέμα Λέσβος Κρουαζιέρα 2022. Είχαμε ήδη την πρώτη αύξηση κρουαζιεροπλοίου. Πότε έγινε αυτή και πότε θα έχουμε την επόμενη? Η πρώτη αύξηση ήταν την Κυριακή των Βαΐων, 17 Απριλίου. 7.30 ώρα το πρωί κατέπλευσε Παγκύρα στην Άγκυρα το Εσίγνια της Οσεάνια Κρουησής Αμερικανικών Συμφερόντων. Το πλοίο αυτό δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι της τάξης των 185 μέτρων και μας έφερε 305 Αμερικανούς επιβάτες και 390 άτομα το πλήρωμα. Το επόμενο πότε έρχεται και τι να περιμένουμε από αυτό? Το επόμενο είναι για μας, για το νησί μας, είναι στις 6 Μαΐου, είναι το Gemini. Δεν είναι πολύ καινούριο πλοίο, αλλά είναι ένα κρουαζιερόπλοιο που κρατάει χρόνια. Και περιμένουμε γύρω στους 500 επιβάτες. Αυτό θα έρθει από Πειραιά, ανεβαίνει. Θα έρθει από Πειραιά και θα ανέβει για Κωνσταντινούπολη. Οι επιβάτες του τι εθνικότητας? Είναι, ας το πούμε, διαφόρων εθνικότητων, όσο επιτοπίσουν πάλι Αμερικανοί, Αμερικανοί και Βρετανοί. Ξέρουμε πόσες προσεγγίσεις θα έχουμε φέτος? Φέτος έχουμε γύρω στις 19 μέχρι στιγμής. Ελπιστούμε να ίσως πάρουμε καμιά δυο ακόμη. Αλλά από τη μηδενική βάση που ξεκινήσαμε, πρώτη χρονιά πιστεύω ότι είναι καλές. Θα ανεβούμε σιγά σιγά, θα ξαναβρούμε πάλι τη χαμένη μας έγκλη αυτή που είχε χάσει το νησί γενικότερα από το 2015 και μετά. Γιατί αν σκεφτείτε ότι το 9 και το 10, το 9 είχαμε 96 προσεγγίσεις και στο Μόλιβο και στη Μυτιλίνη. Όλες οι συγκυρίες καλές, κακές, μάλλον κακές θα λέγα, ήταν αυτές κυρίως το μεταζευτικό που μας πήγε πίσω, μας έβγαλε τελείως από το χάρτη. Πιστεύω ότι ξεκαθαρίζει πια η κατάσταση και με το μεταζευτικό του άστο νησί μας. Φυσικά ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει και τι μπορεί να συμβεί ένα πρωινό όταν έχεις περίεργο γείτονα. Ωστόσο όμως ξεκινήσαμε πάλι από μηδενική βάση όπως σας είπα και προχωράμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε για το νησί το κάνουμε. Οπότε στο Ζενή, στην κρουαζιέρα στη Λέσβο έχει φτάσει το 2009-2010. Παραμένοντας στο κεφάλαιο των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, εκτός από τη Μυτιλίνη, τα κρουαζιερόπλοια θα προσεγγίσουν και άλλα λιμάνια του νησιού? Κοιτάξτε, έγινε η πύλη εισόδου της Πέτρας, η οποία βοήθησε στο ότι υπήρξαν υπηρεσίες εκεί και κάποια μικρά, όταν λέω μικρά, σε μήκος και σε επιβάτες, επειδή ζητούσαν το Μόλιβο, συγκεκριμένα το Μόλιβο. Μπορέσαμε και κάναμε εκεί την ελευθεροκοινωνία, ενώ μέχρι πριν αρκετά χρόνια, όταν συζητώ για αρκετά χρόνια, μιλάμε για 2000 και μετά, που δεν είχε γίνει η πύλη εισόδου, ήταν αναγκασμένο ένα κρουαζιερόπλοιο που ήθελε να πιάσει στο Μόλιβο, το προηγούμενο λιμάνι και το επόμενο, να ήταν εσωτερικού, να ήταν Ελλάδα. Από τη στιγμή που γίνεται η πύλη εισόδου, τι πάει να πει? Αυτό πάει να πει ότι μπορεί να γίνει η ελευθεροκοινωνία του πλοίου, υπάρχει υπηρεσία και τελωνίου και λιμεναρχείο και έλεγχος διαβατηρίων. Εντάξει, λιμεναρχείο έτσι κι αλλιώς υπήρχε στο Μόλιβο, όπως και σε άλλα μέρη του νησιού. Ωστόσο, το διαβατηριακός έλεγχος και ο τελωνιακός είναι αυτός που κάνει την ελευθεροκοινωνία του πλοίου και δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Κάναμε τα διαδικαστικά όσον αφορά τα χαρτιά τους, τα διαβατήρια και όλα αυτά στην Πέτρα και ήταν κοντά και πηγαίναμε στο Μόλιβο και τους βγάζαμε εκεί. Εκεί βγαίνουν πάλι με τη βάρκα, δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει λιμάνι. Ούτε... Ωστόσο και το λιμάνι ακόμα της Πέτρας δεν είναι για το κρουαζιερόπλοιο, είναι 100 μέτρα, σκάρτα 100 μέτρα ο ντόκος και όπως ξέρετε προς τη μέσα μεριά, δηλαδή προς το χωριό, το βύθισμά του είναι πολύ μικρό για κρουαζιερόπλοιο. Οπότε φέτος στόχος θα είναι το λιμάνι της Μυτιλίνης στον κρουαζιερόπλοιο. Ακριβώς, στόχος είναι το λιμάνι της Μυτιλίνης. Και δεν ξέρω, ευελπιστούμε αφού πια τελειώσει και ανοίξει και η Πέτρα, γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει πρώτα να γίνει και μετά να το ανακοινώσουμε, έτσι. Να λειτουργήσει η πύλη εισόδου Πέτρας. Θα ευκολύνει πιστεύω στην κρουαζιέρα σε εμάς, αφού εξακολουθούμε να είμαι, τα πλοία να είναι στην Άγκυρα, Επαγκύρα, τα Ρόδο όπως λέμε. Τα μεγάλα πλοία, στην περίπτωση που έχουμε κάποιο. Έχω σκεφτεί και αυτό δηλαδή, τη λύση. Στην περίπτωση που ο καιρός βαστάει από εδώ πάνω, είναι βοριάς, και να πάμε ώστε να κάνουμε είσοδο-έξοδο, αφού γίνει πια η πύλη εισόδου του πλουμάριου, στο πλουμάρι. Στην πύλη της Πέτρας, τι ακριβώς στέκεται εμπόδιο στο να λειτουργήσει κανονικά? Λειτουργεί κανονικά, απλώς είμαστε πάλι στην Άγκυρα, εντάξει. Εδώ δεν έχουμε ντόκο για το Μυτιλίνη, θα έχουμε ντόκο στην Πέτρα, είναι κάτι που είναι λίγο ονειρεμένο. Αλλά ωστόσο δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα, οι υπηρεσίες ήταν σωστά, οργανωμένες, δεν είχαμε πρόβλημα. Το ζήτημα είναι να ξαναμπούν πάλι, σας είπα, στην μπροσούρα και στο πλάνο,
να ξαναμπεί η κρουαζιέρα στο νησί και γενικότερα και να έχουμε κάποια κόλληση στην Πέτρα. Με αφορμή το σχολείο σας για τον τόπο, ποια είναι η άποψή σας σχετικά με το master plan που πρόσφατα ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε? Το master plan, καλώς ή κακώς, και γιατί και εγώ εκεί κατέληξα, με την έννοια ότι μετά, γιατί το master plan εγώ το έχω δει και το έχω κοβιδιάς και με την κυρία Φράγκο, με τους υπεύθυνους, συζητάμε εδώ πάνω από 10 χρόνια. Το έχω δει 6 με 7 φορές από υπεύθυνα χίλια, έχουμε ακούσει τις λεπτομέρειες. Απλώς έπρεπε, αυτό που κατάλαβα και εγώ δηλαδή, ότι δεν ήταν κάτι που ήταν εγώ επιμένω μόνο για τον τόκο, είναι κάτι που δεν γίνεται μόνο του, πρέπει να ακολουθήσει και να γίνει ένα γενικότερο πλάνο, γι' αυτό λέγεται ένα master plan. Απλώς πήγε πίσω, χρονοτριβή όλη η κατάσταση, τουλάχιστον τώρα πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν το θετικό από όλους. Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσει κρατικές καλένδες τώρα και να ξεκινήσει το έργο τώρα, πότε θα ξεκινήσει. Χρήματα πρέπει να βρεθούν, γιατί τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Αυτό που εγώ κατά κάποιο τρόπο επέμενα και παρακάλεσα είναι, όπως και να γίνει, να ξεκινήσει, είναι ένα πολύ μεγάλο σχέδιο, πολύ μεγάλο πλάνο γενικότερα για όλη την πόλη, να έχει μια προτεραιότητα ο ντόκος στο στρογγυλό, στο φανάρι που λέμε, ο ιστορικός και εξωτερικός που θα είναι για τα κρουζιόπλια. Τι προτεραιότητα θα έχει και πώς θα γίνει αυτό, τι να σας πω, και εγώ δεν το γνωρίζω. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη σύνδεση με την Τουρκία, ναι. Ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται? Κοιτάξτε, η Τουρκία είχε κλείσει λόγω κορονοϊού, έπρεπε να ανοίξει και αυτό γενικότερα και για το νησί και για τους Τούρκους και εμείς για τους Τούρκους. Το εμπόριο να αυξηθεί, ήδη υπήρχε κάποιο εμπόριο, γνωρίζετε, και παρόλο που υπήρχε κορονοϊός, ερχόταν το κουκούτσι και κάποια καύσιμες ύλες. Το ότι χρόνια τώρα έχουν μείνει 3 εταιρείες τουρκικές και δεν υπάρχει ελληνικό καραβάκι, ήταν ένα μειονέκτημα για το νησί μας, με την έννοια ότι έπρεπε να υπάρχει ένα ελληνικό καραβάκι. Δεν μπορούσε να υπάρξει, γιατί όπως είδατε εδώ πάνω από 20 ετία, ο ανταγωνισμός όσον αφορά το εισιτήριο ήταν πολύ μεγάλος. Το ελληνικό πλοίο δεν μπορεί να αντέξει τέτοιο ανταγωνισμό με τα ασφάλιστρα, με τα πληρώματα, με τα ΝΑΤ, με όλες τις υποχρεώσεις του. Ακριβά τα μισθοί των ελληνικών πληρωμάτων. Είχαμε μείνει Τούρκες εταιρείες, οι οποίες είχαν τρομερό ανταγωνισμό και όπως θυμάστε πριν και χρόνια, το εισιτήριο, πιο φθηνό είναι το εισιτήριο να πας στην Τουρκία παρά να πας με το λεωφορείο της γραμμής στο Καγιάννη ή στην Αγιά σου. Το είδαν και εκείνοι, έτσι όπως πήγαν και όλα στα καύσιμα. Κατάλαβα ότι ένα εισιτήριο πρέπει να βρίσκεται στις τάξεις των 30-35-40 ευρώ, που είναι και σε άλλα νησιά. Ήμασταν το μοναδικό νησί του Βορείου Αιγαίου που είχαμε τόσο μεγάλο ανταγωνισμό και τόσο χαμηλό εισιτήριο. Βασικά μπαίνουν μέσα όλοι. Ωστόσο, τα γυνάτια και τα πείσματα είχαν φτάσει σε σημείο να πηγαίνουν με 4, με 5, με 7, με 8 ευρώ εισιτήριο για μετεπανόδους στην Τουρκία. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την αποσυμφόρηση και το μεταναστευτικό, ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται, γιατί διαχειρίζεστε κατά κύριο λόγο αυτούς που φεύγουν από το νησί μας? Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα τα προηγούμενα έτη με την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Το νησί έχει αδειάσει. Από ό,τι γνωρίζω και εγώ, είναι κάτω από 1.000 άτομα τώρα το Μαυροβούνι. Και καλό είναι ότι υπάρχει φύλαξη. Συνόρων ότι πιστεύω ότι δεν θέλει και ο γείτονας να τους ξαμολύσει, γιατί σας είπα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας συμβεί ένα πρωινό. Το να ξυπνήσουμε και να βρούμε καταστάσεις του 2015. Πιέζει η Ευρώπη, προφανώς χρήματα πέφτουν στην Τουρκία ώστε να κρατηθεί η κατάσταση εκεί. Όλα είναι αλυσίδα. Ωστόσο, έχει καθαρίσει το νησί. Είναι καλό ότι έχουν μείνει λίγοι και εντάξει, και βλέπετε και δεν κυκλοφορούν και δεν φαίνονται. Και ευελπιστώ ότι θα κρατηθεί έτσι μια αυτή η κατάσταση, ώστε να μαθευτεί και προς τα έξω, προς τα άλλα κράτη, προς τα άλλα μέρη. Δεν είμαστε τελικά, όπως θέλανε ορισμένοι να μας ονομάσουν, ότι είμαστε το προσφυγονής, η Λαμπεντούζα της Ελλάδος, και ότι υπάρχει ένα ωραίο νησί, πολλά αξιοθέατα, πολιτισμό και αυτά, και πρέπει να ξαναβρούμε τον τουρισμό που χάσαμε.